Νίκη με ανατροπή κατάφερε να πάρει η Ιωνία κόντρα στα Ροδοπού το Σάββατο στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Σε ένα μάτς που είχε πολύ καλό ρυθμό με τους γηπεδούχους. Εδώ να χάνουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Παδιαριτάκη στο 15. Ενώ στο 18 οι κεντρινόμαυροι είχαν δοκάρι. Εδώ σε αυτή την πολύ ωραία προσωπική ενέργεια. Το σούτ από πλάγια θέση. Μπαλαχτύπησε στο δοκάρι στην επαναφορά. Δεν μπόρεσαν οι ποδοσφαιριστές της Ιωνίας να πετύχουν το 1-0. Στο 37 τα Ροδοπού ξεκίνησαν μια αντεπίδεση πεντάλεπτη πολύ μεγάλη, καθώς έχασαν πολύ σημαντικές ευκαιρίες να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Αρχικά εδώ με τον goalkeeper της Ιωνίας να απομακρύνει. Τρία λεπτά αργότερα στο 40 ένα μακρινό σουτ, μπάλα στην πάνω πλευρά των δικτύων. Στο 41 στο αμέσως επόμενο λεπτό τέτα τέτ για τα Ροδοπού. Κακό τελείωμα όμως, μπάλα πέρασε έξω. Ενώ στο ίδιο λεπτό, 41, εδώ το σουτ που έγινε από μάκρυνο τερματοφύλακα της Ιωνίας σε κόρνερ. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 59. Ένα μακρινό σουτ για την Ιωνία. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω από την εστία των Ροδοπού. Στο 63, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι που ενδεχομένως θα έπρεπε να είχε κερδιθεί. Εδώ στο χέρι που ζήτησε ο Κισανάκης. Δεν δόθηκε το πέναλτι. Αντίθετα για διαμαρτυρία, σωστά είδε την κίτρινη κάρτα ο Κισανάκης. Στο 65, εδώ αυτή η φάση να σούτ από τον Μπαδιαριτάκη, η μπάλα πέρασε έξω ενδιάμεσα. Άρα εδώ που πήραν κεφάλι στο σκορ με τον γκολ του Παπαδομανολάκη. Όμως στο 75 ήρθε το 1-1 για την Ιωνία εδώ με τον Μποντούρη. Αδράνηση άμυνα των φιλοξενούμενων. Μποντούρη εκμεταλλεύτηκε αυτή την αδράνεια και με αυτήν εδώ την κεφαλιά έκανε το 1-1 και έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Ενώ 7 λεπτά αργότερα, στο 82, ο Παδιαριτάκης έφερε τούμπα το παιχνίδι. Πολύ ωραία η παλιά. Ο Παδιαριτάκης απέναντι από τον goalkeeper με το κεφάλι κατάφερε να προλάβει στην έξοδο τον τερματοφύλακα των Ροδοπού και να κάνει το 2-1 που έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα της Ιωνίας. Εξαιρετική assist και το τελείωμα φυσικά από τον Παδιαριτάκη. 2-1 λοιπόν, τούμπα το παιχνίδι για την Ιωνία. Ένα μάτς που τελείωσε με τους κιτρινόμαυρους να χάνουν τρεις σημαντικές ευκαιρίες. Εδώ αρχικά ο Κισανάκης έβγαλε μόνο του τον συμπαίκτη του. Το πλασέ όμως πήγε σιγά σιγά έξω δίπλα από την αστεία. Άλλη φάση του παιχνιδιού, εδώ ο Παδιαριτάκης σε ρόλο δημιουργού αυτή τη φορά. Έβγαλε ωραία στον Κισανάκη, ο οποίος τρίπλαρε τον αντιπαλό του. Όμως το σουτ που επιχείρησε δεν το έπιασε καλά. Μπαλά πέρασε έξω, τελικό αποτέλεσμα στο στάδιο. Ιωνία Ροδοπού 2-1.